Χαίρετε, λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα μεταφέρω μερικά ερωτήματα τα οποία αφορούν φλέγοντα ζητήματα και θα τα θέσω υπό τη μορφή ερωτημάτων, διότι αν τα θέσω με διαφορετικό τρόπο, πολύ πιθανό να πέσει το βίντεο. Ρωτάω λοιπόν, άντε οι παρελάσεις δεν γίνονται. Μην μου πείτε ότι έγινε η παρέλαση στην Αθήνα. Μία παρέλαση χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου και πουθενά αλλού στη χώρα. Τα αγήματα για την έπαρση και την υποστολή της σημαίας σε όλη τη χώρα εκτελούνται κανονικά, δηλαδή η τιμή που πρέπει να αποτίσουμε κατά την έπαρση και την υποστολή της σημαίας γίνεται όπως θα έπρεπε να γίνει, ή πηγαίνουν και ανεβοκατεβάζουν, διότι δεν είναι έπαρση και υποστολή της σημαίας χωρίς καν την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ή πηγαίνουν λοιπόν και ανεβοκατεβάζουν την σημαία σαν τους κλέφτες. Ρωτάω, οι εθνοφύλακες σε διάφορα μέρη της χώρας μας εκπαιδεύονται κανονικά, ναι ή όχι? Εάν ναι, κάθε πότε? Εάν όχι, γιατί και πότε? Δηλαδή, χτύπα ξύλο, εάν κάποια στιγμή καπνίσει σε κάποιον από τους καλούς μας γείτονες να μας επιτεθούν. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να μην κινδυνεύουν οι ζωές των εθνοφυλάκων και κατ' επέκταση των γυναικόπαιδων που θα υπερασπιζόντουσαν? Οι πιθανότητες να χάσει κάποιος τη ζωή του σε περίοδο πολέμου είναι μικρότερες από το να κολλήσει έναν ιό και να πάθει κάτι από αυτόν? Ρωτάω. Άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι κατά πόσο αυτή η εφορία του κόσμου είναι πραγματική σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων της εστίασης, όσων ακόμα θα καταφέρουν να επαναλειτουργήσουν, γιατί πάρα πολλοί έχουν ήδη βάλει λουκέτο. Βλέπω λοιπόν μια επίπλαστη εφορία, τουλάχιστον αυτή να μεταφέρεται από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, θα ξεκινήσουν, στο γεγονός ότι θα ξεκινήσουν επιτέλους τη λειτουργία τους. Ποιος θα πάει στα καταστήματα εστίασης για να φάει? Ποιος έχει ακόμη χρήματα για να βγει να ξοδέψει σε μια ταβέρνα ή ένα εστιατόριο? Ο περισσότερος κόσμος έχει παραμείνει άνεργος και λίγοι από αυτούς έχουν πάρει ένα επίδομα ανεργίας με το οποίο πληρώνουν την εφορία τους, τα ενίκια τους και όλα τα άλλα έξοδα τα οποία συνεχίζουν να τρέχουν. Δηλαδή, ωραία, θα ανοίξει η εστίαση. Ποιος θα πάει? Ρωτάω. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω, γιατί κάποιοι συνεχίζετε να βλέπετε με θετικό μάτι την εξέλιξη της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Αρμενίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θέλω να ρωτήσω, μήπως σχετίζεται αυτό με την παρέτηση του Αρμένιου Πρωθυπουργού και τις εκλογές οι οποίες έρχονται? Δηλαδή, μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να επαναληφθεί μια επανεκλογή ενός πρωθυπουργού ο οποίος θα είναι υπό την άμεση επιρροή τους? Ρωτάω πάλι. Πριν κανά δύο εβδομάδες είχε μεταφερθεί η είδηση πως το ΝΑΤΟ δεν δέχεται την Ουκρανία στις τάξεις του διότι δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Πολλοί βιάστηκαν λοιπόν να το μεταφράσουν ως κάτι θετικό προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Έρχονται λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και λένε πως θα εργαστούν απογενού με την Ουκρανία ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι θα πληρεί πολύ σύντομα όλα τα κριτήρια που θα έπρεπε να έχει για να ενταχθεί στις τάξεις του ΝΑΤΟ. Εάν συμβεί αυτό που θα το κάνουν, διότι το δεν πληρεί τα κριτήρια και όλα αυτά, δεν σημαίνει τίποτα. Ήδη τεράστιες δυνάμεις νατοϊκές βρίσκονται μέσα στην περιοχή. Όταν λοιπόν αυτό συμβεί, έχει κάθε δικαίωμα η Ρωσία να χτυπήσει. Πράγμα το οποίο επιθυμεί και το ΝΑΤΟ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, παίζει κανένα ρόλο που αυτά συμβαίνουν και ξεκίνησαν άμεσα με την ανάληψη της Προεδρίας από τον κειμενισμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Μία άλλη σημαντική ερώτηση προτού περάσω στην είδηση που αναγράφω έξω στον τίτλο του βίντεο είναι στο κατά πόσο έχει κυκλοφορήσει η είδηση και την έχετε ακούσει ή την έχετε διαβάσει, ειδικά στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, για την προειδοποίηση 20 τουλάχιστον στρατηγών εν αποστρατεία και ακόμη 80 ανώτατων αξιωματικών των γαλλικών ενόπλεων δυνάμεων, οι οποίοι προειδοποίησαν τον Εμμανουήλ Μακρόν πως εάν δεν κάνει κάτι να αποτρέψει τον επερχόμενο εμφύλιο, ο οποίος θα οφείλεται στον αυξημένο κίνδυνο από μια συγκεκριμένη θρησκεία, δεν χρειάζεται να σας πω, μπορείτε να καταλάβετε ποια είναι, τότε θα πρέπει να επέμβουν, δηλαδή μιλούν ανοιχτά για ένα επερχόμενο πραξικόπημα στη Γαλλία, στην καρδιά της Ευρώπης, ναι,
ούτως ώστε να καταφέρουν να αποτρέψουν αυτόν τον εμφύλιο. Ένας τέτοιος εμφύλιος που αλλού θα μπορούσε να ξεκινήσει όπως συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ποιος θα μπορούσε να τον αποτρέψει όπως συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια πολύ καλή αφορμή, πάρα πολύ καλή αφορμή, ούτως ώστε να επέμβει ο στρατός στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να επιβάλλει την τάξη και να επαναφέρει συνταγματικά τη χώρα. Και κλείνω με μια δήλωση του Πορτοκαλί, την οποία μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο. Υπάρχει σε βίντεο, έχει κυκλοφορήσει Εβραίος, ο οποίος σε μια εκδήλωση στο Μάρε Λάγκο, ξέρετε τι είναι εκεί, δήλωσε επιλέξει με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αριζόνα και αυτά τα οποία βρήκαν στην Αριζόνα. Για να δούμε, λέει, τι θα βρούνε όταν θα ξεκινήσουν να ελέγχουν και πολιτείες όπως η Πενσιλβάνια, η Τζόρτζια, το Μίσιγκαν, το Ουισκόνσιν και το Νιου Χαμσάιρ. Πιστέψτε με, θα βρούνε πάρα πολλά και συνεχίζει να λέει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα στο οποίο δεν κάνει να συζητάμε. Ξέρει λοιπόν κάτι ο Πορτοκαλί ή απλά βγήκε να τα πει για να τα πει? Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει πράγματα τα οποία ανακοινώνει να μην τα βλέπουμε μπροστά μας. Θέτω λοιπόν το ερώτημα. Από τη στιγμή που μπορούσαν, είχαν την δύναμη, την ισχύ να ξεκινήσουν μια τέτοια διαδικασία, έστω σε μια αρχικά πολιτεία, αυτή της Αριζόνας, δηλαδή να διενεργήσουν επανακαταμέτρηση των ψήφων. Από τη στιγμή που είχαν την δύναμη να το κάνουν, γιατί δεν το έκαναν νωρίτερα? Μήπως αυτό που είχε μεταφερθεί ως ενδεχόμενο σχέδιο της πλευράς του Πορτοκαλί και της Κιόδους κυβέρνησης σε συνεργασία με μεγάλο μέρος του Αμερικανικού στρατού, ότι δηλαδή θα τους αφήσουν πρώτα να εκτεθούν, να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τις αντιαμερικανικές πολιτικές τους, η νέα κυβέρνηση, και αφού εκτεθούν στα μάτια των Αμερικανών πολιτών, τότε να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να επαναφέρουν τη δημοκρατία στη χώρα τους. Τη δική μας τη θέση βέβαια την ξέρετε. Αυτό το πράγμα που επιθυμούν να κάνουν οι στρατιωτικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ο Πορτοκαλί είναι πάρα πολύ κακό. Θέλουν να εφαρμόσουν ένα στρατιωτικό πραξικόπημα, το οποίο δεν είναι προς συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Εμείς υποστηρίζουμε ανοιχτά ξεκάθαρα την προεδρία του κοιμισμένου και δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση να προσπαθήσουν να ανατρέψουν το υπέροχο, καθαρό, δημοκρατικό πολίτευμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το δηλώνω αυτό για να μην πέσει κανένας ουρανός και μας πλακώσει, έτσι. Λοιπόν, περιμένω απάντηση στα ρητορικά ερωτήματά μου. Όποιος μπορεί, περιμένω να διαβάσω την άποψή σας στα σχόλια. Χαιρετίσματα από τον Άρη. Η ώρα που θα παίξει η πρεμιέρα θα είναι 9, διότι γνωρίζω πως οι περισσότεροι θα είσαστε στα σπίτια σας εκείνη την ώρα. Δεν το ανεβάζω δηλαδή τυχαία αυτή την ώρα. Διαφορετικά θα το βάζα στις 12 το βράδυ. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.